Θες να μιλήσουμε τώρα για επαγγελματικό προσανατολισμό. Να μιλήσουμε. Αλλά επιτέλους να μιλήσουμε σοβαρά για επαγγελματικό προσανατολισμό. Όχι όπως μιλούσαμε όταν ήμασταν εμείς παιδιά που ήταν η ώρα του παιδιού. Εσύ θυμήθηκες το παλιό ΣΕΠ τώρα. Μπράβο, και δεν κάναμε ποτέ τίποτα και ο καθένας πήγαινε και έβρισκε μια σχολή ό,τι να είναι και έμπαινε μέσα και μετά τρεχάτη ποδαράκια μου. Όχι, θα μιλήσουμε σε πολύ πιο σοβαρή βάση, μέρη μου. Ωραία. Λοιπόν, διοργανώνεται μια πολύ ξεχωριστή ημερίδα αυτή την Κυριακή, ναι. 13 Απριλίου, και να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας, να μας τα πούνε έτσι αναλυτικά. Λοιπόν, μαζί μας είναι η κυρία Ελένη Γεωργακοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, πρόεδρος των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου Πλάτων. Και ο κύριος Μανώλης Καζαντζάκης, είναι ο ειδικός γραμματέας του Συνδέσμου του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου Πλάτων. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, τα επαγγέλματα του μέλλοντος ή τα επαγγέλματα που ξέρουμε στο μέλλον. Και τα δύο. Για εξηγήστε μας το λίγο αυτό. Και πώς μέσα από κλασικές σπουδές μπορούμε με έξυπνες εξειδικεύσεις να οδηγηθούμε σε επαγγέλματα του μέλλοντος, αλλά και βέβαια οι προοπτικές που ανοίγουν η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η τεχνητή νοημοσύνη σε επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας. Mm. Σε ό,τι αφορά τις κλασικές σπουδές που κάνουμε, κανείς. Οι περισσότεροι νομίζουμε ότι όταν σπουδάζεις νομική και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πας στα δικαστήρια μεθαύριο και να είσαι δικηγόρος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά και δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε, πρέπει πλέον και το έχουν συνειδητοποιήσει αρκετά τα παιδιά. Σε πάρα πολλές σχολές μετράει τι κάνω μετά. Τι κάνω επιπλέον. Και γι' αυτό λέμε και επιμένουμε πάντα ότι τα παιδιά πρέπει να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Δεν γίνεται να σπουδάζεις 6, 8 ή 10 χρόνια και να ασχολείσαι με ένα πράγμα που να διαπιστώσεις ότι δεν σου αρέσει. Mm-hmm. Επομένως, είναι και ένα σημαντικός ρόλος της οικογένειας που πρέπει να αφήσει τα παιδιά να κάνουν ελεύθερες επιλογές από τη στιγμή που υπάρχει μια σοβαρή ενημέρωση. Και αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μας. Το λέτε τώρα αυτό με τους γονείς, γιατί ακόμα κάνουν προβολή οι γονείς. Τα δικά τους τα θέλω, έτσι δεν είναι? Τα δικά τους τα θέλω. Μην ξεχνάτε ότι φτάνουν σε μια κατάσταση που 3 στους 10 δικηγόρους δεν μπορούν να δουλέψουν πουθενά και με τίποτα, και παρόλα αυτά η νομική είναι πάνω από 18.000 μόρια, για παράδειγμα. Φοβερό. Ότι μιλάμε για σπουδές, να σπουδάσει κάποιο ψυχολογία, και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν κάποιος δεν κάνει μια εξειδίκευση σε αυτό τον τομέα, δεν πρόκειται εύκολο να βρει δουλειά. Χρειάζονται δηλαδή πολλά πράγματα, όπως επίσης υπάρχουν σχολές φοβερά υποτιμημένες, με πολύ χαμηλές βάσεις, σε μακρινά περιφερειακά τμήματα, τα οποία είναι εξαιρετικές σε επίπεδο εργασιακό, και το βλέπουμε από τη δουλειά που βρίσκουν τα παιδιά αύριο μεθαύριο σε πολύ υψηλές θέσεις, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Άρα τα παιδιά να μην κοιτάνε μόνο να επικεντρώνονται στις σχολές που έχουν μεγάλη βάση εισαγωγής, ίσως φαίνεται να έχουν μια μεγαλύτερη λάμψη έτσι, αλλά να επικεντρώνονται και σε άλλες σχολές που η επαγγελματική αποκατάσταση μπορεί να είναι και πολύ καλύτερη, έτσι. Βέβαια. Και εδώ υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που είναι το κομμάτι της ενημέρωσης. Mm-hmm. Δηλαδή, παρατηρούμε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι όλα τα παιδιά προσέχουν με μεγάλη, έτσι, δίνουν πολύ μεγάλη προσοχή στις 2, 3, 5 πρώτες επιλογές τους. Και ενώ το συντριπτικό ποσοστό των παιδιών περνάει μετά τη 10, 11, 12 επιλογή. Άρα, μιλάμε ότι αν αφαιθούν αυτά τα πράγματα στην τύχη τους, τα παιδιά τα περισσότερα θα σπουδάζουν κουτρού. Όπως σπουδάζαμε πριν από αρκετά χρόνια. Σπουδάζαμε πριν από αρκετά χρόνια. Να. Στο μεταξύ, κυρία Γεωργακοπούλου, είναι η επαγγελματική αποκατάσταση αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα κριτήριο για την επιλογή σχολών? Ναι. Είναι, Ναι. Και τα παιδιά το θέτουν έτσι ή και μόνο οι γονείς? Και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αυτό. Έρχονται παιδιά και μας λένε θέλω να κάνω αυτό επειδή θα αποκατασταθώ αμέσως. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική, δουλειές δηλαδή που ακόμα και μέσα στη σχολή θα είναι πιο ανεξάρτητα τα παιδιά. Οικονομικά εννοείται. Οικονομικά. Δεν θέλουν τα παιδιά να σπουδάσουν κάτι, να πασχίσουν μετά, να βρουν επαγγελματική αποκατάσταση μετά από 2-3 χρόνια ή να χρειαστεί να κάνουν εξειδίκευση για να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Και πολλή θεωρία είναι μεγάλο θέμα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αξίζει βέβαια να πούμε εδώ πέρα και ένα πράγμα που πρέπει να το γνωρίσουμε όλοι μας, ότι δεν μπορείς να κινηθείς με βάση το τώρα επαγγελματικά.
Τα παιδιά αυτά θα μπουν τώρα, θα τελειώσουν μετά από 5 χρόνια που το ποιο θα είναι το επαγγελματικό γίγνεσθε εκείνη τη εποχή δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πριν από 5 χρόνια λέγατε στο παιδί σα να σπουδάσει πολιτικό μηχανικό ή να λέγαμε εμεί ένα παιδί μια οικογένεια να σπουδάσει πολιτικό μηχανικό, κατά πάσα πιθανότητα θα έρχονταν ο γονιό να μα βρει. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί μηχανικοί δουλεύουν όλοι πάρα πολύ καλά. Άρα μιλάμε ότι πρέπει να έχουμε και μια οπτική του γεγονότος ότι αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε ακριβώς που θα είναι τα πράγματα στη χώρα μας. Άρα το κομμάτι μ' αρέσει, με ενδιαφέρει, ενημερώνομαι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το γεωγραφικό παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, δηλαδή το πού είναι η σχολή σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και η σχολή, ακόμα και η πόλη. Δηλαδή μπορεί σε ένα παιδί να αρέσει και η πόλη, γιατί και εμείς το εξετάζαμε γι' αυτό στα δικά μας χρόνια. Εννοείται. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και έτσι, που είναι η οικογένεια και οι οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε τώρα. Yeah. Δηλαδή τώρα είναι πολύ δύσκολο ένα παιδί από το Ηράκλειο να πάει να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Που ήταν η πρώτη επιλογή των Κρητών. Και να σας πω και ακόμη, κάτι ακόμη πιο τραγικό που έχει να κάνει και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ότι στην Ελλάδα τα κάνουμε όλα πάρα πολύ βιαστικά. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Ένα παιδί που πρέπει να περάσει σε μια καλή σχολή πρέπει να βγάλει οπωσδήποτε πάνω από 14.000 μόρια. Με 14.000 μόρια στο Ηράκλειο περνά σχεδόν παντού. Άρα τα παιδιά των μεγάλων αστικών κέντρων αυτή τη στιγμή που είναι σε κακή οικονομική κατάσταση οι οικογένειές τους δυσκολεύονται πάρα πολύ στις σπουδές τους. Γιατί πρέπει να έρθουν να σπουδάσουν στο Ηράκλειο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη που τέτοια οικονομική δυνατότητα δεν υπάρχει. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το γεωγραφικό κομμάτι και με τον υπερπληθυσμό κάποιων πόλεων που τα πράγματα δεν είναι πολύ βολικά. Και με τα ενίκια, ίσως έτσι και αυτό. Με όλο. Με τους μισθούς. Γιατί δεν είναι εύκολο για μια οικογένεια τη σήμερα ημέρα να διατηρεί ένα δεύτερο σπίτι σε μια άλλη πόλη. Την έλλειψη εστιών, ας πούμε. Βέβαια. Θα μπορούσαν να είναι τα περισσότερα παιδιά δωρεάν. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Μην πάμε ακόμα στις αλλαγές που έρχονται, γιατί υποτίθεται ότι έρχονται κάποιες αλλαγές. Πείτε μας λίγο τα διαδικαστικά. Πότε θα γίνει αυτή, είπαμε την Κυριακή, σωστά. Θα γίνει την Κυριακή. Και σε ποιους απευθύνεται, δηλαδή και τα παιδιά γυμνασίου μπορούν να έρθουν από τώρα να ενημερωθούν. Οι πάντες. Α. Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, αυτή η εκδήλωση είναι για τους πάντες. Διαδραματίζεται στις 14 Απριλίου στο Άκουελα Ατλαντής στις 10.30. Θα αρχίσει 10.30, η κεντρική ομιλία τοποθετείται γύρω στις 11, γιατί θα έχουμε και μία βράβευση παλαιών φροντιστών του νομού Ηρακλείου. Ωραίο αυτό, ωραία πινελιά. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις, απορίες, να επιληθούν όλες οι απορίες και τόσο των γονέων όσο και των μαθητών σε ό,τι αφορά την κεντρική ομιλία. Και θα επακολουθήσει διάδραση. Θα έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να συνομιλήσουν, να ρωτήσουν συγκεκριμένους επαγγελματίες από μια πληθώρα κλάδων επαγγελματικών για τη φύση του επαγγέλματός τους, για τις συνθήκες που επικρατούν στους επαγγελματικούς χώρους, για τις δεξιότητες που απαιτεί κάθε επάγγελμα, τις σπουδές που απαιτεί. Ναι. Οπότε, γιατί στο μυαλό μας έχουμε άλλα κι άλλα. Βέβαια, να έχουν. Θα είναι περίπου 30 τραπέζια με επαγγελματίες, όπου ο γονιός με το παιδί ή το παιδί από μόνο του θα μπορέσει να πάει στο τραπέζι και να ρωτήσει. Να ενημερωθεί από ανθρώπους που είναι σχετικά μικρής ηλικίας και έχουν καταξιωθεί στο επάγγελμα μέσα από μια πορεία η οποία μπορεί να γίνει αντικείμενο συζήτησης και να λυθούν κάποιες απορίες επί τόπου που εμείς λίγο κάποια πράγματα έχουμε θεωρητικά στο μυαλό μας. Εκεί θα τα δουν επί την πράξη. Να τονίσουμε επίσης ότι δεν είναι μόνο αυτό το ένα κομμάτι είναι αυτό. Θα υπάρχουν και ερευνητικά τμήματα. Έχουμε νομίζω 3 καταπληκτικά πανεπιστήμια στην Κρήτη. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναγνωρισμένο εδώ και χρόνια και τη μεγάλη θεωρώ ανερχόμενη δύναμη, το ΕΛΜΕΠΑ. Όπου από εκεί πέρα θα υπάρχουν κάποια κομμάτια πειραματικά, θα δουν τα πράγματα κάποια εντυπωσιακά πράγματα. Π.χ. θα έρθει το αυτοκίνητο της Φόρμουλα που παίρνει από τα Χανιά, θα το φέρουμε, που λειτουργεί με υδρογόνο και παίρνει μέρος σε παγκόσμια πρωταθλήματα πανεπιστημίων. Θα έρθει το τμήμα ρομποτικής του ΕΛΜΕΠΑ να μας δείξει κάποια ρομποτάκια, δεν λέμε τι, θα τα δουν τα παιδιά σαν έκπληξη. Θα έρθει το τμήμα του Πανεπιστημίου να κάνει κάποια εντυπωσιακά πειράματα. Θα έχουμε δηλαδή και το όλο κομμάτι αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω κάτι διαδικαστικά. Δηλαδή, όποιο μαθητής, γονιός θέλει να έρθει, χρειάζεται να κάνει κάτι ή απλά έρχεται στο Ατλαντή στην Κυριακή του πρωί. Απλά έρχεστε, τους περιμένουμε όλους. Πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω πως ναι.
Ωραία. Για πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα. Τώρα υποτίθεται ότι είμαστε σε αναβρασμό, κάτι αλλάζει, υποτίθεται στην εκπαίδευση, έχουμε αλλαγή. Ίσως έχουμε ακόμα αλλαγή και στο εξεταστικό σύστημα. Θα μπαίνουμε στα πανεπιστήμια διαφορετικά. Υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα που μας πηγαίνει προς τα εκεί. Τι πληροφορίες έχετε και τι πιστεύετε για αυτές τις αλλαγές? Έλα, ξεκινά. Ναι. Ναι. Υπάρχει. Έχει κυκλοφορήσει, ακόμα βέβαια δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Σίγουρο, κάτι οριστικό. Λεγόταν ότι θα ξεκινήσει από τη νέα χρονιά, δηλαδή οι μαθητές που θα μπουν στην πρώτη λυκείου του χρόνου, ότι θα ξεκινήσει για αυτούς το νέο εξεταστικό σύστημα. Ακόμα βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα. Αλλά δεν είναι και πολύ αργά, μην νομίζετε. Θα μπορούσαν να το σκεφτούν και να μας το πούνε το Σεπτέμβρη. Την προηγούμενη μέρα, ναι. Έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα είμαστε. Όλα γίνονται τα πατ-πατ, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια, κοιτάξτε, σαν ένα κομμάτι έχει το απόλυτο δίκιο. Το πράγμα στην Ελλάδα είναι ότι βλέπετε και βγαίνουν υπουργοί της ίδιας κυβέρνησης και αναιρεί ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά, ίσως έως τώρα, ελπίζουμε να υπάρξει στο μέλλον, ένα μακρόπνο σχέδιο που να μην υπάρχουν μέσα ούτε κομματικές, ούτε πολιτικές διαβουλεύσεις, ούτε προσωπικές φιλοδοξίες. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τα παιδιά όλων μας. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα στρωτό σύστημα, μια προοπτική δεκαετία και να λύθουν τα πράγματα μια και έξω. Κοιτάξτε, αυτό που ακούγονται τώρα για το εξεταστικό σύστημα είναι καλό. Γιατί τώρα έχουμε ένα πολύ στιγνό θέμα. Το θέμα των 4 μαθημάτων, παιδιά με τεράστια αγωνία, να παίζεις ίσως και λίγο στο ζάρι, που είναι και λόγω της Eurovision. Βέβαια. Να κρίνεται η μοίρα τους. Ακριβώς. Με 4 μαθήματα, με 4 πρωινά στις 8 η ώρα, 4-3 ώρα. Το οποίο δεν απέχει και πολύ από το δικό μας το σύστημα, το προηγούμενο, με τις δέσμες και αυτό. Δικό μας. Συγγνώμη. Το δικό τους. Και εγώ το δικό μας, έχει δίκιο. Με τις δέσμες που δίναμε και εμείς και είχαμε 4 μαθήματα. Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο. Ναι, ουσιαστικά. Είναι το ίδιο. Ουσιαστικά, δηλαδή, όλες οι αλλαγές, όλα τριγύρω αλλάζουν και τελικά όλα τα ίδια μένουν. Εδώ πέρα, κοιτάξτε, υπάρχει μια αρχική σοβαρή υπόθεση, η οποία λέει το εξής, ότι θέλουμε και οι πρώτοι και οι δεύτερα λυκείου να παίζουν κάποιο ρόλο. Κοιτάξτε, το σύστημα αυτό των 4 μαθημάτων έχει ένα πράγμα το οποίο είναι αρκετά καλό, την αντικειμενικότητα. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να πει, ούτε κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον τρόπο για να μπει μέσα διαφορετικά πέρα των εξετάσεων. Όμως είναι στιγνό, είναι αγχώδες. Ναι. Μπαίνοντας οι δύο άλλες τάξεις μέσα, κάπως το πράγμα μετριάζεται και όντως επιβραβεύονται οι κόποι των παιδιών και στην πρώτη και στη δεύτερη ηλικία. Αυτό είναι σημαντικό. Το θέμα είναι πώς, ποια τάξη θα μετρήσει, το ποσοστό, με ποιον τρόπο θα γίνονται εξετάσεις και εκεί για να είναι αντικειμενικές. Αυτό θέλει, είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε τι θα γίνει και αν θα ισχύσει από φέτος, όπως λένε, ή από την επόμενη χρονιά. Πάντως τώρα είναι η γνωστή η ελληνική συνταγή, δηλαδή πρώτα γίνεται μια διαρροή σε συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης, μετά μια γενικότερη διαρροή, μετά θα πάμε στη διαβούλευση, να κόψουν και λίγο αντιδράσεις στο μεταξύ. Σωστά. Το έχουμε δει αυτό το έργο. Σωστά, πολλές φορές. Ναι. Και έρχονται, ήδη έχουν ξεκινήσει, κύριε Γιώργο Κακοπούλη, με αυτές σας να είναι σε φάση τι θα κάνουμε, τι θα γίνει, τι θα συμβεί? Όχι, δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει να αγχώνονται ιδιαίτερα. Εάν δεν έρθει, αν δεν ψηφιστεί κάτι, δεν νομίζω ότι και τα παιδιά θα μπουν σε μια τέτοια διαδικασία άγχους. Πιο πολύ οι γονείς παρά τα παιδιά. Πάντως νομίζω ότι ο ρόλος σας τα τελευταία χρόνια, ενώ των φροντιστήριων, έχει ξεφύγει λίγο από το ρόλο που είχαμε παλιότερα, που ήταν απλά πηγαίναμε, κάναμε τα μαθήματά μας και φεύγαμε, σωστά? Κοιτάξτε, ο παλιός ρόλος ήταν ο ρόλος της τελικής ευθείας, ενός δρομέας στα τελευταία 100 μέτρα. Ναι. Τώρα είναι μια συνολική πορεία. Τα φροντιστήρια έχει αλλάξει τελείως ο ρόλος. Θα δείτε μέσα ψυχολόγους, θα δείτε επαγγελματικό προσανατολισμό σοβαρό. Είναι τελείως διαφοροποιημένη. Γι' αυτό και ίσως σπάνια έως καθόλου πια δεν ακούς τη λέξη παραπαιδεία. Έτσι, παραπαιδεία πλέον αναφέρεται σε άλλα πράγματα και όχι σε εμάς. Ναι. Οπότε βλέπω ότι όντως έχετε δίκιο, ο ρόλος των φροντιστήριων έχει αναβαθμιστεί, έχει γίνει πολύ πιο σημαντικός. Ναι. Ελπίζουμε και πιο ουσιαστικός. Και οι προκλήσεις βέβαια δεν σταματούν ποτέ και για τα φροντιστήρια και για για τα δημόσια σχολεία, γιατί μιλάμε για νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι θα είναι και στην ημερίδα της Κυριακής ένα μεγάλο κομμάτι. Βεβαίως. Μια νέα μεγάλη πρόκληση, έτσι, και για το δικό σας χώρο. Βεβαίως, είναι τεράστιες οι προκλήσεις που υπάρχουν και τεράστια τα θέματα που ανακύπτουν κάθε μέρα. Δηλαδή, τώρα ποιος θα είναι ο ρόλος, πώς θα μπουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με ποια κριτήρια θα μπουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ποιους θα αφορούν και ποιους δεν θα αφορούν. Είναι μια τεράστια συζήτηση που νομίζω πρέπει να γίνει πολύ σοβαρά για να μην έχουμε και εκεί
επιπτώσεις στους ασθενείς οικονομικά ανθρώπους της χώρας μας. Γιατί έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, έτσι. Βέβαια, πάρα πολύ. Πάρα φαντάζομαι πολύ. Και ότι και εσείς το βλέπετε. Το βλέπουμε και από τα δικά μας οικονομικά. Δηλαδή, τώρα ένα παιδί να έρθει στο φροντιστήριο κόβει συνεχώς πράγματα για να καταφέρει να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα, γιατί το μέσο κόστος πια για μια οικογένεια που αμείβεται με αυτόν τον πενιχρόμισθο που έχουμε στην Ελλάδα είναι τα πράγματα όντως πολύ, πολύ δύσκολα. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη είπατε προηγουμένως. Ελπίζω να μην έρθει η στιγμή που στα φροντιστήρια θα υπάρχουν ολογράμματα καθηγητών. Ο ρόλος του δασκάλου δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ αυτό. Ό,τι και να κάνουμε, όσο και αν εξχρονιζόμαστε, οι πιο πολλοί από εμάς έχουν πολύ σύγχρονα μέσα πλέον. Ο ρόλος του δασκάλου, ο οποίος είναι ψυχολογικός, πραγματικός, ουσιαστικός, δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσει. Συμπαραστάτης. Ακριβώς. Συμπαραστάτης. Ναι, ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Την Κυριακή, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Την Κυριακή, 14 του μήνα, 10:30. Στο Ατλαντής. Πάμε να μάθουμε και τα επαγγέλματα του Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όμιλο Κρήτη TV, γιατί ήταν τεράστια συμπαράστασή του. Ήταν από την αρχή, μόλις κάνουμε οποιαδήποτε, και το 17 που κάναμε το συνέδριο, το επιμορφωτικό εδώ κάτω, ήταν οι πρώτοι που μας συμπαραστάθηκαν και οφείλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μα από όλα είστε καλά. Συμπαραστικόμαστε εσάς γιατί συμπαραστικόμαστε στην κοινωνία. Συμπαραστάτης που έλεγε η κυρία. Στην ίδια μεριά είμαστε όλοι για την κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.